Αγιώτατε, είναι μεγάλη τιμή για την κυβέρνηση, τον κυπριακό λαό και εμένα προσωπικά να σας υποδεχτούμε στο Προεδρικό Μέγαρο, στο σπίτι όλων των Κυπρίων. Η Κύπρος είναι νησί φιλόξενο. Σας καλωσορίζει και σας αγκαλιάζει θερμά. Δίδυτη. Αγιώτατε, σας καλωσορίζω εκ νέου στην Κύπρο και στο Προεδρικό Μέγαρο και σας εύχομαι ευχάριστη και πνευματικά επικοδομητική διαμονή, καθώς και κάθε καλό, υγεία και καλή συνέχεια στην ακούραστη αποστολή σας προς όφελος της παγκόσμιας ειρήνης. Ευχαριστώ. Mr. President, Your Excellencies, ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, των καθηκόντων σας, σας ευχαριστώ. Ακούσαμε την ομιλία, τις ομιλίες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και του Πάπα Βενέδικτου. Αντιλαμβανόμαστε ότι θα ακούσουν άλλο ένα ορχιστρικό κομμάτι από το εργαστήρι Εγχόρδων, αυτή την παιδική ορχήστρα. Thank you.
το χειροκρότημα που νομίζουμε αξίζουν τα παιδιά για όσα παρουσίασαν κατά τη διάρκεια αυτής της σύντομης εκδήλωσης, αν μπορούσα να την ονομάσουμε και τελετή. Είναι η ώρα που θα αναχωρήσει ο Πάπας. Χαιρετά τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Λαύκο Κλειρίδη. Κύριε Μαγιώτου. Και τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Γιώργο Βασιλείου. Και δώρα από τα παιδιά του εργαστηρίου Εμφόρδων προς τον Πάπα και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που τονίζει ότι φιλά, τους φιλά όλους. Τα παιδιά μαζί με τον Πάπα σίγουρα είναι χαρά και δικιά τους μεγάλη το γεγονός ότι είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν και να χαιρετήσουν τον Ποντίφικα και μάλιστα να παρουσιάσουν και κάποια κομμάτια κλασικής μουσικής προς τιμήν του. Με πολύ διπλωματικό μπορούμε να τρόπο και από μέρους του έστειλε μηνύματα και για τον τρόπο τους που πρέπει να είναι το σύγχρονο πολιτεύεστε. Πώς να ασκείται η πολιτική, βεβαίως ήταν... Υπηρετώντας την αλήθεια και την αρετή. Την ηθική. Την ηθική αλήθεια. Την ηθική αλήθεια. Δεν ξέρω αν ακούγαμε μετάφραση Πανίκου. Ακούγαμε σε μετάφραση, ναι, ακούγαμε σε μετάφραση την ομιλία. Απλώς συνεχίζουν να χαιρετούν τον Πάπα, μέλη, οι ηγεσίες των, οι κομματικές ηγεσίες, τώρα είναι ο κύριος Σιλούρης, όλοι μετά των συζύγων τους. Ουσιαστικά, βάσει και του πρωτοκόλλου, όπως έχουμε ενημερωθεί, δεν ήθιστε ο Πάπας να συντρώγει με πολιτικά πρόσωπα. Αυτό μας έχει μεταφερθεί, δεν ξέρω κατά πόσον όντως έτσι είναι. Εξού και το γεύμα ουσιαστικά το επίσημο το οποίο θα γίνει. Θα το παραθέσει προς τιμήν του Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομο. Από την ομιλία του είναι η ανάγκη για προώθηση της ηθικής αλήθειας στην πολιτική και την διπλωματία, έτσι. Ακριβώς. Ουσιαστικά ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας επεσήμανε προς τους διπλωμάτες και τους πολιτικούς τόσο σε προσωπικό επίπεδο αλλά όσο και ως υπηρέτες του λαού θα πρέπει να γνωρίζουν ή γνωρίζουν μάλλον την σημασία της αλήθειας, της ακεραιότητας και του σεβασμού σε σχέση τους με τους άλλους. Και υπέδειξε και τρεις τρόπους ουσιαστικά ο Ποντίφικας, πρακτικούς όρους, ακριβώς για να υπάρχει σεβασμός και προώθηση της ηθικής αλήθειας στον κόσμο της πολιτικής και της διπλωματίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Απλώς να πούμε, Στέλλα, μια μικρή παρένθεση. Αυτό που δείχνει ο Πάπας κατά την επίσκεψή του, τον είδαμε στην Πάφο να σταματά να χαιρετά τα παιδιά. Εκεί κοντά σας τώρα επίσης να σταματά σχεδόν χαιρέτησε όλα τα παιδιά του εργαστηρίου Εγχόρδων. Τώρα φεύγοντα, τον είδαμε τώρα να χαιρετά ένα-ένα τα παιδιά της ορχήστρας. Κανάς δεν του επέβαλε. Σίγουρα αυτό είναι τέτοιο. Μια αυθεντική χειρονομία και θα ήταν λάθος να μην τη διακρίνουμε.